Alexander. Κοίτα, αν δεν είναι καλύτερη, δεν θα μας πάρει ο ύπνος, ξέρεις. Ρε φίλε, δεν το έχω καθόλου όπως για βράδυ εγώ τώρα ταινία. Έχω, μόλις πέφτουν τα γράμματα και στο σπίτι σε ταινία. Ναι. Έχεις κοιμηθεί δηλαδή ποτέ σε κινηματογράφο? Με έχει ξυπνήσει και ταξιδέτρια. Έχει αδειάσει ο κινηματογράφος. Θυμάμαι και σε ποιο έργο. Έχει φύγει και ο δίπλα σου ή δίπλα σου. Όχι, άδειασε ο κινηματογράφος. Και στο τέλος ήρθε η ταξιδέτρια και μου λέει: συγγνώμη, λέει, πρέπει να φύγετε. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τη δούμε τώρα την ταινία ή όχι? Λες, δες εσύ. Ναι. Να σου πω. Εγώ... Ρε παιδί μου, το μετάλλιο που ήρθαμε. Όχι, άμα είναι, πάμε να φύγουμε, όχι, δεν έχω θέμα. Δεν στο παιδί μου, δες. Επειδή εμένα μου αρέσει. Θα μιλήσω αλήθεια σου λέω. Ας πηγαίνουμε κάπου αλλού, δεν έχω θέμα. Τώρα αφού ήρθαμε, κάτσε, δες την εσύ και. Ε. Άντε, αγόρι μου, άντε, κάτσε. Δες τη ροή που είναι ο Κλούνι. Πολύ ωραίο είναι. Και αυτή η κοπέλα. Αυτή είναι ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραία, έτσι. Ψιλόλιγνη. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν σε αρέσουν αυτά επειδή είσαι παντρεμένος, αλλά. Δεν σημασία, παντρεμένος, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μου αρέσουν οι ωραίες γυναίκες. Πάρα πολύ ωραία. Φτιάλε, μην το λες αυτό τώρα που είσαι παντρεμένος. Α, θα τα πω εγώ. Και εσύ δεν είσαι παντρεμένος, εσύ όμως. Ναι, αλλά. Εγώ έχω κίτρινη κάρτα, εσύ έχεις κόκκινη. Εντάξει, εγώ τώρα έχω δώσει το καθαρό. Εγώ δεν έχω φάει ακόμα δεύτερη κίτρινη. Θα σου πω, αν υπήρχε άλλο πίσω, θα μα έλεγε συνέχεια σου τώρα, έτσι. Αφού δεν υπήρχε. Να σου πω. Ωραία, μωρό είναι αυτό. Ελά, ξέρεις τώρα, αυτοί που σχολιάζουμε στην ταινία υποτίθεται είναι ανήλικοι. Βέβαια, στην πραγματικότητα είναι ανήλικοι, έτσι. Εμείς την ανήλικη κάνουμε έτσι. Ναι, εννοείται. I'm gonna hit you. How often do old people just haul off in cold cocky like that? Φεύγω και έρχομαι να σε πάρω. Κάνεις πλάκα τώρα. Φεύγω, ναι. Πόσο ώρα κρατάει η ταινία? Δύο ώρες. Εδώ, δύο έχει περάσει κανένα δεκάλεπτο. Α, σε δύο ώρες είμαι εδώ. Μην με ξεχάσεις. Σπηλιά του Νταβέλη είναι. Τα έχεις όλα. Εσύ είσαι εδώ το κομμαντατούρ. Την ώρα που όλοι κοιμούνται, εδώ φτιάχνετε το ψωμί για την επόμενη μέρα. Και ψωμί, αλλά το πρωί. Το κουλούρι είναι για την επόμενη μέρα. Πόσα κουλούρια βγάζετε την ημέρα, δεσί? 8.000, 10.000. 10.000 κουλούρια. Μεγάλη εβδομάδα, Πάσχα έρχεται τώρα, νηστεία. Δεν ξέρω που γελάς έτσι. Στο σχολείο, αν πάρεις κουλούρι, δεν είναι καλό. Αυτό είναι όσο το μηδενικό. Αλλά εσύ πήρες κουλούρι στη ζωή και έγινες μια χαρά. Δώσ' μου ένα κουλούρι να φάω να το δοκιμάσω. Πάρε, ρε, κουλούρι. Αυτά είναι σημερινά. Έρχομαι! Τα νοκουμά! Ωραία, τι ωραία πράγματα. Εγώ αν δούλευα εδώ μέσα θα γινόμουν 130 κιλά. Τι είναι η νύχτα στην Αθήνα για σας? Εντάξει, είναι η ζωή μου αυτή. Παλιά είχε κόσμο. Ήταν πιο ωραία. Τώρα ερμιές, τα καταστρέψαν όλα. Παλιά περνούσε και καμιά ωραία γυναίκα. Ωραία πράγμα! Ποια πιστεύεις είναι η συνταγή της επιτυχίας? Η συνταγή της επιτυχίας είναι να το θέλεις. Αν δεν το θέλεις, μην κάνεις καμιά δουλειά. Εγώ τη θέλω, την αγαπάω και να πεθάνω και να ξανανιώσω που λέει ο λόγος, πάλι αυτή τη δουλειά θα κάνω. Γύρισα όλη η γειτονιά από του φούρνου την καπνιά. Νύχτα στάσου, νύχτα στάσου, μια στιγμή. Μια αγάπη θα πεθάνει την αυγή. Περίκη μου το κεφαλί, στα χιλιά, από κάτω. Είσαι εδώ και 10 λεπτά για κάτι ψάχνεις. Τι ψάχνεις? Ναι, περιμένω να έρθει μια κοπέλα. Πώς τη λένε? Νάγια. Νάγια. Σ' αγαπώ. Ω, σ' αγαπώ. Κρύο και μπορεί να φύγω, ξέρω εγώ, και να της πω να έρθει και κατευθείαν. Πού πας? Στην Πολυτεχνιούπολη. Έχει πάρτι? Ναι. Θες να της πω κάτι, θα κάτσω εγώ. Πες της να έρθει. Καταπληκτικό. Ήταν το πιο ωραίο μήνυμα. Σταράτο αντρίκιο. Πώς είναι περίπου να τη δω, άμα θα έρθει? Μελαχρινή, ναι. Καστανή, με κόκκινες αντάβιες. Κατάλαβα. Θα φοράει μαύρο προφανώς. Λογικό είναι αυτό. Όταν σκάσει, πες πήγαινε. Θα καταλάβει. Πήγαινε. Συγγνώμη, Δεσποινής, μήπως σας λένε Νάγια?
Εσύ πώς σε λένε? Μαρία είμαι, από Μαρία. Κύπρο είμαι. Από Κύπρο. Είσαι η Νάγια? Όχι. Νάγια, θα σου το πω από την τηλεόραση. Ο Μάριος πήγε στο πάρτι. Η Αθήνα τη νύχτα. Πιο ήσυχη, πιο όμορφη, λιγότερο μελαγχολική. Μια Αθήνα που δουλεύει, διασκεδάζει, παρασύρεται και παρασύρει. Χαμογελά και φιλοσοφεί τα προβλήματα της ημέρας. Κρύβει τις ατέλειές της στο σκοτάδι και σ' αφήνει να την ανακαλύψεις με το πάσο σου. Γοητευτική, αναμφίβολα. Επικίνδυνη, ίσως. Άλλωστε η νύχτα πάντα τρόμαζε. Κυρίως αυτούς που δεν την γνώριζαν καθόλου. Μπες. Έλα. Έλα συνεφίλ, έλα συνεφίλ. Άντε ρε Γρηγόρη. Τα έχει τελειώσει μία μισή ώρα να με περιμένω. Αποκρύωσα. Ρε φίλε, τι να σου πω. Εντάξει, είπαμε, σηκώθηκες να φύγεις. Πού πήγες τόση ώρα? Δυόμιση ώρες τι έκανες, θα με συγχωρείς. Θα στα πω τώρα. Ωραίο σηκώθηκες, πότσε και εσύ. Ρε φίλε, αφού ήθελες να δεις ταινία. Others by Night με τον Γιώργο Λιάγκα και τη μισή νύχτα την πέρασες πέρα μόνο σου. Φαντάζομαι τι θα έκανες δηλαδή. Τίποτα δεν θα έκανα. Τι πομπέ σου θα τι δώσει στην τηλεόραση. Πώς ήταν η ταινία, πώς ήταν. Και ήταν καλή, εμπορική. Εμπορική ήταν. Ήταν σκλούνι, μια χαρά ήταν, ωραία. Ναι. Ναι, ρε. Μάλιστα. Πάλι θα μείνουμε. Έχω τέτοια θέματα τόσο ωραία. Εσύ νομίζεις ότι περνάω εύκολα. Θα πεις ότι πέρασες και την νύχτα στο συνεργείο σιγά. Να σου πω, το που πήγα θα το δεις. Το που θα πάμε τώρα με ενοχλεί. Τώρα θα πάμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για πες. Είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει πάρα πολύ. Και πρέπει να σου ομολογήσω ότι δεν ήξερα κι εγώ, ψάχνοντας λίγο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει τη νύχτα, ότι 24 ώρες το 24ωρο υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές, όπως ας πούμε το χαμόγελο του παιδιού ή το Amber Alert, και κάθονται εκεί άνθρωποι που περιμένουν να χτυπήσει το τηλέφωνο και να βοηθήσουν εκείνη τη στιγμή. Κάποια παιδιά, κάποιους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Πάμε δηλαδή τώρα στο χαμόγελο του παιδιού. Πολύ ωραία. Γεια σου, Άννα. Από εδώ ο Γιώργος. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο χαμόγελο του παιδιού και θέλουμε μαζί με τον Γιώργο να μάθουμε λίγο τι συμβαίνει σε ένα τέτοιο μέρος για να ανακαλύψουμε αυτές τις ώρες τις δύσκολες τις μεταμεσονύκτιες τι συμβαίνει σε μια τέτοια υπηρεσία που μπορεί να πάρουν άνθρωποι τηλέφωνο που έχουν πρόβλημα. Πόσα τηλέφωνα θα δεχτούμε σε μια μέρα? Μπορεί να δεχθούμε από 1000 κλήσεις την ημέρα. 1000 κλήσεις για περιστατικά που χρειάζονται βοήθεια. Δεν είναι μια γραμμή εδώ που δέχεται κλήσεις μόνο για παιδιά σε κίνδυνο. Είναι μια γραμμή που δίνει και κατευθύνσεις, που παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς, σε παιδιά, σε εκπαιδευτικούς. Είναι μια γραμμή που δέχεται κλήσεις για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα παιδιά. Προηγουμένως, πέσαμε σε ένα τηλεφώνημα από μια 15χρονη που χτυπάει τη μητέρα της, ο μπαμπάς της, και που και αυτήν, και πήρε φοβισμένη και πέστε μου τι να κάνω. Να μου πεις ένα δικό σου περιστατικό που σε έχει σοκάρει και ήταν ένα τηλεφώνημα που δεν ήξερες πώς να το αντιμετωπίσεις ακόμη κι εσύ. Το τηλεφώνημα μου είχε μείνει αξέχαστο, δεν έχει να κάνει με παιδί, έχει να κάνει με ενήλικη. Αφορούσε σε ένα νέο κορίτσι που είχε πέσει από τον 4ο όροφο. Και μας κάλεσαν 8 η ώρα το πρωί μιας Κυριακής για να μας πούνε ότι πρέπει άμεσα να μπει στην εντατική και δεν βρίσκουν κρεβάτι και κινδύνευε άμεσα η ζωή της. Και μας πήρε, θυμάμαι, η αδερφή της σε κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Και χρειάστηκε να κινητοποιήσουμε Κυριακή πρωί κάποιους ανθρώπους για κάτι τόσο απλό που θα μπορούσαν και μόνοι τους να το έχουν κάνει της ουσίας για να σωθεί η ζωή της κοπέλας και το κάναμε εμείς. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα θυμάμαι, ας πούμε, την αδερφή της που με πήρε τηλέφωνο και έκλαιγε, θέλοντας να ευχαριστήσει όλο το σύλλογο για αυτό που έγινε. Και δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ, νομίζω. Έχετε υπολογίσει ότι τη νύχτα συμβαίνουν και τα πιο δύσκολα περιστατικά. Και η νύχτα είναι αυτή που επικρατεί ένας αναβρασμός. Γενικά τη νύχτα, αν γίνει κάτι σοβαρό, έχεις πάντα την αίσθηση ότι σε κυνηγάει ο χρόνος. Δηλαδή τη νύχτα πρέπει να γίνουν όλα γρήγορα. Ένα μικρό παιδί τη νύχτα, αν φύγει από το σπίτι, χάσει τον προσανατολισμό του, έχεις πάντα το άγχος ότι πρέπει να προλάβεις να το βρεις πριν νυχτώσει, γιατί τη νύχτα δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Τώρα με την οικονομική ανήχεια που υπάρχει λόγω της κρίσης, πολλές φορές υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που δεν έχουν να φάνε. Δέχεστε τέτοια τηλεφωνήματα, δηλαδή είτε από τα παιδιά, είτε από γονείς, είτε από φίλους που λένε ότι αυτή η οικογένεια έχει πρόβλημα, δεν έχουν να φάνε. Ναι, πολλά. Και στο τελευταίο διάστημα αυξάνονται και όλες οι κλήσεις αυτές. Από τα παιδιά τα ίδια ή από. Περισσότερο από τη μητέρα ή τον πατέρα ή κάποιον φίλο. Ναι, γιατί πλέον έχουν φτάσει οικογένειες σε ένα τέτοιο σημείο που δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Από ό,τι καταλαβαίνεις, Γιώργο, την ώρα που εμείς κοιμόμαστε ή κάποια στιγμή διασκεδάζουμε, στην Αθήνα συμβαίνει όπως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, κάπου σε κάποιες γωνιές
Χτυπάει η καρδιά πολύ έντονα κάποιων ανθρώπων και αυτό που κάνετε εσείς, επειδή είσαι κοινωνική λειτουργός, είναι πραγματικά λειτουργήμα. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ μαζί για τέτοια ώρα για να μιλήσουμε για τη δουλειά σου. Ένα χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Δάνη.